Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Tech News. Είμαστε ο Μάτσης και στο σημερινό μας review έχουμε τη νέα αναπαρχίδα της Huawei, το Huawei Mate 50 Pro. Είναι ουσιαστικά το πρώτο Mate που έρχεται επίσημα από τους επίσημους μεταπολιτές στη χώρα μας μετά το Mate 20 Pro και το embargo που είχε η Huawei από τους Αμερικάνους. Ουσιαστικά το Mate 30 Pro και Mate 40 Pro κυκλοφορήσανε στην Ευρώπη. Το Mate 30 Pro έτσι λίγο πιο διστακτικά, το Mate 40 Pro υπήρχε, το έβρισκες πιο εύκολα, αλλά δεν ήρθε ποτέ επίσημα στη χώρα μας. Λοιπόν, εμείς είχαμε τη συσκευή, είχαμε την τύχη να μας τη δώσει ένας φίλος και ευχαριστούμε πολύ τον Μαστρονίκο, να μας βλέπεις Μαστρονίκο, που μας παραχώρησε τη συσκευή του για 2-3 μέρες να τη δουλέψουμε, να τη δούμε και να σας πούμε κάποια πράγματα και να δούμε και κάποια δείγματα προπάντων για τη φωτογραφική του μηχανή. Από εκεί και πέρα, να πούμε κάτι, ότι την συσκευή δεν την δουλέψαμε σαν κύρια συσκευή, άρα σε κάποια πραγματάκια όπως η μπαταρία και σε κάποιες μικρολεπτομέρειες, okay, δεν θα έχουμε πλήρη άποψη και δεν θα σας την εκφράσουμε κιόλας. Για το τατανάδικο και για τη συσκευή, θεωρούμε ότι πρέπει να τη δουλέψεις πάνω από μια εβδομάδα, 10 μέρες μια τέτοια συσκευή για να μπορείς να μιλήσεις με ασφαλή συμπεράσματα στο κομμάτι μπαταρίας και κάποιων άλλων παραμέτρων. Από εκεί και πέρα την ψάξαμε, δουλέψαμε, ακούσαμε τον ήχο, είδαμε την οθόνη, βγάλαμε φωτογραφίες, κατεβάσαμε κάποιες εφαρμογές έτσι να τη δούμε πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται, τρέξαμε το Geekbench μας και όλα αυτά. Okay, λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικότερα το Mate 50 Pro. Φύγαμε! Ξεκινώντας να δούμε το Huawei Mate 50 Pro, να πούμε τις δύο εκδόσεις που έρχεται επίσημα στη χώρα μας. Η μία είναι με το γυαλί, όπου βγαίνει σε μαύρο χρώμα όπως έχουμε στο σημερινό μας review ή σε ασημή, και από εκεί και πέρα η άλλη έκδοση είναι με το vegan leather στην πίσω πλευρά, στην πλάτη του κινητού μας, και εδώ έχει στο camera module στο στρογγυλό έχει ένα ωραίο χρυσό χρώμα που δένει πολύ ωραία με το πορτοκαλί χρώμα της πλάτης. Και πάμε να δούμε ποιες άλλες διαφορές έχουμε. Στην έκδοση γυαλιού έχουμε 256 αποθηκευτικό χώρο, 512 στην έκδοση vegan leather, και οι δύο εκδόσεις έρχονται με 8 GB RAM, και από θέμα πιστοποίησης έχουμε IP68 και στις δύο περιπτώσεις, με τη διαφορά ότι στην έκδοση γυαλιού έχουμε έως 2 μέτρα για 30 λεπτά, ενώ στην έκδοση vegan leather στην πορτοκαλί έχουμε πάλι IP68 αλλά έως 6 μέτρα για 30 λεπτά. Και επίσης στην απλή έκδοση του review μας έχουμε αντακτικό γυαλί και μπροστά, στην μπροστά όψη, όμως στην πορτοκαλί έκδοση έχουμε το Kunlun Glass, το οποίο είναι 10 φορές πιο ανθεκτικό από αυτό. Μιλάμε για μια ωραία, ποιοτική, premium συσκευή, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια η Huawei. Πάχος συσκευής είναι στα 8,5 χιλιοστά, βάρος στα 209 γραμμάρια, ουσιαστικά για την έκδοση γυαλιού, και 205 γραμμάρια για την vegan leather, την πορτοκαλί. Στο πίσω μέρος βλέπουμε το στρογγυλό, όπως μας έχει συνηθίσει η Huawei camera module, το οποίο μας θυμίζει έτσι το φακό μιας φωτογραφικής μηχανής, και ουσιαστικά εκεί χτυπάει και η Huawei ανέκαθεν ότι στις φωτογραφίες της και στα βίντεο, και εμάς προσωπικά μας αρέσει το στρογγυλό camera module, καθώς δεν πάει και το δάχτυλό μας εύκολα, το κρατάμε πάνω του όπως όταν είναι στην αριστερή ή στη δεξιά άκρη της συσκευής οι κάμερές μας, αλλά αυτά είναι γούστα. Και από εκεί και πέρα βέβαια το πίσω μέρος βλέπουμε ότι είναι γυαλιστερό, έχουμε αντανακλάσεις και συλλέγει πάρα πολύ εύκολα, γεμίζει με δακτυλικά αποτυπώματα. Βέβαια όλοι μας θα χρησιμοποιήσουμε μια θήκη, δεν θα αφήσουμε τη συσκευή έτσι, και από θέμα προστασίας εκτός των άλλων. Οθόνη. Εδώ μιλάμε για ένα OLED panel ενός δισεκατομμυρίων χρωμάτων, 6,74 ίντσες με πολύ μικρά bezel, όπως μπορείτε να δείτε και στο πάνω μέρος και στο κάτω, μία οθόνη η οποία είναι καμπυλωτή, είναι curved, ελαφρά καμπυλωτή, πολύ ωραία, δίνει ένα πολύ ωραίο premium, μια πολύ ωραία premium αίσθηση και στο μάτι και σε όλη την εικόνα της συσκευής μας, και βλέπουμε ότι χαρακτηρίζεται και από ένα αρκετά μεγάλο για την εποχή notch, το οποίο βέβαια η Huawei δικαιολογεί
με το 3D ξεκλείδωμα αναγνώριση προσώπου που θα δούμε αναλυτικότερα αργότερα. Ουσιαστικά μιλάμε για 91,3% screen to body ratio, πολύ μεγάλο και φαίνεται και πρακτικά, γι' αυτό σας έχουμε βάλει το λευκό χρώμα εδώ για να το δείτε. Και ανάλυση οθόνη στα 2616x1212 pixel. Μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το μενού της συσκευής μας να διαλέξουμε αν θα έχουμε την ανάλυση της οθόνης μόνιμα στην υψηλότερη ευκρίνεια ή αν θέλουμε χαμηλή εκεί που δεν το προτείνουμε ή την έξυπνη ανάλυση για να μας προσαρμόζεται αυτόματα βάσει της χρήσης που κάνουμε και ουσιαστικά να εξοικονομούμε και ενέργεια. Εμείς εντάξει όσο το δουλέψαμε, για να το ευχαριστηθούμε, το δουλέψαμε στην υψηλή ανάλυση. Πάμε να κάνουμε και σε dark mode το μενού μας για να περνάει και πιο ωραία το πλάνο στην κάμερα. Και πάμε τώρα ουσιαστικά στο κομμάτι του ήχου. Στέρεο ηχεία, το ένα είναι στο κάτω μέρος της συσκευής μας, βλέπουμε εδώ τις γρίλιες, και το άλλο είναι στο ακουστικό της συσκευής. Ουσιαστικά δεν έχουμε, να θυμηθούμε ότι στο Mate 40 Pro είχαμε ξεχωριστές γρίλιες στο πάνω μέρος και έβγαινε ο ήχος από εδώ ο στέρεο. Στο Mate 50 Pro τώρα βγαίνει, όπως είπαμε, από το δεύτερο, σαν δεύτερο ηχείο έχει το ίδιο το ακουστικό της συσκευής. Δυνατά και ζυγισμένα ηχεία με πολύ ικανοποιητικό ήχο και δυνατότητα ρύθμισης της έντασης πάνω στην οθόνη. Πάμε στους τρόπους ξεκλειδώματος. Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων πάνω στην οθόνη, πολύ αξιόπιστος και γρήγορος, με το μόνο το αρνητικό ότι έχει τοποθετηθεί πολύ χαμηλά πάνω στην οθόνη της συσκευής μας, δηλαδή βλέπουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε το χέρι μας θα θέλαμε να είναι κάπου εδώ. Είναι πολύ χαμηλά, αλλά είναι ταχύτατος και πολύ αξιόπιστος, δεν χάνει καθόλου. Τώρα έχουμε και αναγνώριση προσώπου, η οποία όπως θα δείτε εδώ 3D είναι γρήγορη και αξιόπιστη. Πάμε και στο πίσω μέρος, στο κομμάτι που περιμένετε περισσότερο να δείτε. Ένα πανέμορφο κατά τη γνώμη μας στρογγυλό camera module που μας θυμίζει, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο μας, ένα φακό, το φακό μιας φωτογραφικής μηχανής, το οποίο δεσπόζουν οι τρεις κάμερες συσκευής μας με τις ευλογίες πια της X-Mage αφού έδειξε συνεργασία με τη Leica, αλλά από ό,τι διαπιστώσαμε εμείς και πιστεύω θα διαπιστώσετε και εσείς από τα δείγματα που βλέπετε, ότι η Huawei έκανε και πάλι το θαύμα της στο κομμάτι των φωτογραφιών και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους φακούς και τις ρυθμίσεις της Leica. Σε αυτό το σημείο να πούμε σε όσους δεν γνωρίζουν ότι το Huawei Mate 50 Pro αυτή τη στιγμή που κάνουμε το βίντεο είναι πρώτο, είναι καρφιτσωμένο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας από θέμα καμερών, από θέμα πίσω κάμερας του DxO Mark, είναι πρώτο και έχει εκθρονήσει το Google Pixel 7 Pro, το οποίο έκατσε για μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες και όταν βγήκε το Mate 50 Pro πήρε εκείνο την πρώτη θέση. Και επί του παρόντος να πούμε ότι θα ακολουθήσει, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, θα ακολουθήσει συγκριτικό βίντεο φωτογραφιών και βίντεο ανάμεσα στις δύο πρώτες συσκευές του DxO Mark, το Huawei Mate 50 Pro και το Google Pixel 7 Pro. Τώρα θα μου πεις, Σταμάτη, επειδή το λέει το DxO Mark είναι top, δεν είπαμε αυτό, σεβόμαστε και το DxO Mark, διαβάζουμε και παρατηρούμε αυτά που γράφει και από εκεί και πέρα βλέπουμε και μόνοι μας δείγματα και κρίνουμε το ποια συσκευή θεωρούμε εμείς καλύτερη για τα δικά μας γούστα. Γιατί ουσιαστικά και κάποιες φωτογραφίες από το ένα μπορούμε να θεωρούμε καλύτερες, κάποια από το άλλο, αυτό είναι το σίγουρο. Βέβαια θεωρώ ότι, μιας και το θέσαμε το κομμάτι του DxO Mark, ότι έχει λίγο ρήξει τη Samsung στις δύο τελευταίες ναυαρχίδες της, στο S21 Ultra και S22 Ultra, θα έπρεπε να είναι σίγουρα σε πιο υψηλή βαθμολογία από αυτή που πήραν. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πάμε να δούμε τους φακούς του Mate 50 Pro. Κύριος φακός στα 50 MP με την πρωτοπορία που έφερε η Huawei εδώ σε κινητό τηλέφωνο να έχει ρυθμιζόμενο διάφραγμα είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, όπως μια φωτογραφική μηχανή, είτε μιλάμε για μια compact φωτογραφική μηχανή είτε για μια DSLR, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επιλέγουμε το πόσο φως θα μπαίνει
από το φακό μας με τιμές διαφράγματος από το f-stop 1,4 έως το f-stop 4, μας δίνει 10 επιλογές και από το μενού της κάμερας το ενεργοποιούμε, από το μενού της κάμερας του κινητού επιλέγοντας το διάφραγμα και μεταβάλλουμε τις τιμές. Ή μπορούμε να πάμε στην επαγγελματική, στην προλειτουργία και να πειράξουμε από εκεί το F. Διαθέτει επίσης ο φακός μας laser autofocus και οπτική σταθεροποίηση. Ο δεύτερος φακός τώρα είναι ένας περισκοπικός φακός στα 64 MP με διάφραγμα f-stop 3,5, οπτική σταθεροποίηση και 3,5 οπτικό zoom. Και ο τρίτος φακός μας είναι ένας 13 MP υπερευρυγόνιος φακός με διάφραγμα f-stop 2,2 και εύρος γωνίας λήψης στις 120 μοίρες και επίσης έχει autofocus και δεν θα μπορούσε να λείπει από το camera module και το LED flash. Τραβήξαμε υπέροχες φωτογραφίες ημέρας τόσο με τον υπερευρυγόνιο φακό όσο και με τον κανονικό, ακόμα και κόντρα στον ήλιο. Πολύ ωραίες μάκρο φωτογραφίες και ωραία και τα δείγματα που θα δείτε με το μεταβαλλόμενο διάφραγμα που κάνει και αυτό καλή δουλειά, αφήνοντας περισσότερο φως ή λιγότερο ανάλογα την επιλογή μας να περάσει. Όσο για το zoom της συσκευής, μέχρι το 30p πολύ ωραίο υλικό μας έδωσε. Από εκεί και πάνω και ως το μέγιστο zoom που είναι τα 100p έχουμε πολύ θόρυβο και είναι λογικό. Βιντεάκι με Huawei Mate 50 Pro Full HD στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο με οπτική σταθεροποίηση ενεργή. Και 4K στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο με Huawei Mate 50 Pro. Full HD video στα 60 frame per second με Huawei Mate 50 Pro και σταθεροποίηση εικόνας ενεργή. Και 4K βίντεο στα 60fps με Huawei Mate 50 Pro. Selfie βίντεο νύχτα με Huawei Mate 50 Pro. Και ανάλυση στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Στο κομμάτι των επιδόσεων, 8 GB RAM διαθέτει η συσκευή μας, όπως είπαμε, και στις δύο εκδόσεις που κυκλοφορεί, με 256 GB μνήμης τύπου UFS 3,1 στη συγκεκριμένη έκδοση που έχουμε στο σημερινό μας review. Θα θέλαμε να έχουμε 12 GB RAM, γιατί σταμάτη κόλλαγε το κινητό. Όχι, όσο το δουλέψαμε το κινητό δεν κόλλαγε, ρόλαρε μια χαρά, αλλά όταν φτάνεις να δώσεις τα λεφτά που κοστίζει μια τέτοια συσκευή, θες για τους ψυχολογικούς λόγους, για τους τυπικούς λόγους, για τους λόγους που εσύ έχεις στο μυαλό σου, να ξέρεις ότι έχει 12 GB RAM και να πεις ότι πλήρωσα μια ναυαρχίδα και έχει το παραπάνω. Αλλά όχι ότι το χρειαστήκαμε, όχι ότι η συσκευή κόλλαγε, είναι ότι λες θέλω να έχει το 12. Παίρνει λοιπόν κάρτα μνήμης, nano memory, έως 256 GB, που αν τη χρησιμοποιήσουμε όμως δεσμεύουμε τη μία θέση από τις δύο κάρτες SIM που παίρνει η συσκευή μας, καθώς μιλάμε για ένα δίκαρτο κινητό. Θεωρώ ότι η Huawei θα έπρεπε να πάει πια σε microSD κάρτες μνήμης, να φύγει από την nano memory που δεν τις βρίσκει κάποιος εύκολα στα καταστήματα και ουσιαστικά δεν είναι και κοινή κάρτα μνήμης ώστε να τη βάλει σε κάποιο adapter ή σε κάποιο laptop και να τη διαβάσει απευθείας. Τώρα από το κομμάτι επεξεργαστή έχουμε τον πανίσχυρο Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, καθώς με το ban που έχει δεχτεί η Huawei δεν μπορεί να έχει 5G chipset, άρα 4G στα 4 νανόμετρα και τα γραφικά αναλαμβάνει η Adreno 730. Μας αρέσει η σύγχρονη trendy εικόνα που παρουσιάζει το MIUI 13 φέρνοντας τα στοιχεία του Harmony OS στο Android.
Σας προτείνουμε να παίξετε μπαλίτσα με App Gallery, Petal Search και Aurora Store και θα είστε μια χαρά, γιατί το G-Space λειτουργεί σαν αυτόνομος αποθηκευτικός χώρος, θα λέγαμε, και δεν δένει αρμονικά σε όλο το σύστημα του κινητού. Τι εννοώ, μπορούμε να έχουμε κατεβάσει μέσω, ένα παράδειγμα, μέσω του G-Space το Viber για παράδειγμα, ok, θα λειτουργεί κανονικά, όταν θα θέλουμε να στείλουμε μια φωτογραφία που έχουμε μέσα στη συλλογή μας, αν δεν μπούμε στο Viber και να πατήσουμε από εκεί να ανοίξουμε τη συλλογή, αλλά πάμε μέσα από τη συλλογή μας και κάνουμε κοινή χρήση της φωτογραφίας, δεν θα μας βρει ποτέ το Viber. Γιατί το βλέπει το G-Space σαν ένα ανεξάρτητο χώρο. Εγώ προτείνω, επειδή όλες αυτές οι εφαρμογές, οι κοινές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας περισσότεροι, υπάρχουν κανονικά από τα καταστήματα που σας είπα και δεν θα έχετε κανένα θέμα σαν το παράδειγμα που σας έδωσα, χρησιμοποιήστε αυτά και θα είστε μια χαρά. Πάμε και στο κομμάτι της μπαταρίας, 4.700 mAh με 66 W ενσύρματη φόρτιση που περιλαμβάνει το φορτιστής μας μέσα στην συσκευασία, εννοείται, και το καλώδιο φόρτισης. 50 W η ασύρματη φόρτιση και 5 W η αντίστροφη φόρτιση. Στο κομμάτι των τιμών, φτάνουμε και στο επίμαχο σημείο, η πορτοκαλί έκδοση, η Vega Leather, ξεκίνησε αρχικά στα 1.499 ευρώ. Αυτή τη στιγμή που γυρνάμε το αναλυτικό μας review στην χώρα μας, έρχεται επίσημα στα 1.299 σε προσφορά, ενώ η συσκευή του review μας αρχική τιμή είχε στα 1.399, ενώ αυτή τη στιγμή είναι 200 ευρώ φτηνότερη, στα 1.199. Αυτό ήταν το Huawei Mate 50 Pro και πάμε στον επίλογο του σημερινού μας βίντεο. Είναι μια συσκευή η οποία μας άρεσε πολύ, κλασική Huawei, κλασική αγάπη για μας. Μια συσκευή με πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Τη νύχτα για μένα, κάνει τη νύχτα μέρα, βγάζει πάρα πολύ ωραίες λήψεις και με λεπτομέρεια. Τα είδατε και στα δείγματα που σας δείξαμε. Μια συσκευή γρήγορη, με ταχεία φόρτισης στα 66 W. Πολύ καλά, πράγμα που εκεί που χωλαίνει και ο ανταγωνισμός και είναι απαρχίδιος του ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα ωραία οθόνη, στέρεο ήχος, όλα τα καλούδια τα έχει. Τι δεν έχει, το γνωστό αγκάθι που έχει πια η Huawei, που την μπλέξαν η Huawei, το Play Store και τα Google Services. Αν ουσιαστικά δεν θέλετε κάποια συζητημένη εφαρμογή που να χρειάζεται οπωσδήποτε για να τρέξει τα Google Services και σας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην εργασία σας, αν δεν είστε σε αυτή την περίπτωση, για μένα αξίζει το κινητό και χτυπήστε το. Στα μάτι αξίζει τα 1.400-1.500 ευρώ αναλόγως στην έκδοση που ήρθε αρχικά στη χώρα μας και τώρα που μιλάμε υπάρχει και προσφορά βέβαια στα 1.200-1.300 ευρώ πάλι αναλόγως στην έκδοση. Αξίζει. Για μένα θα έπρεπε αυτή η συσκευή καθαρά λόγω έλλειψης Play Store και Google Services να έρχεται στη χώρα μας στα 1.000 ευρώ, ώστε να είναι εκτός από τα χαρακτηριστικά της, αλλά και για τα δεδομένα, γιατί είναι ένα ζόρι το η έλλειψη των Google Services. Μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου με τρόπους άλλους όπως είδαμε, αλλά είναι ένα καθάκι. Οπότε για μένα δίνεις και την τιμή αυτή για να είσαι ακόμα πιο δελεαστικός και ανταγωνιστικός. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πιστεύουμε να σας άρεσε και το σημερινό μας βιντεάκι. Δώστε ένα like σε αυτό. Κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, αν δεν έχετε κάνει ήδη, αφήστε το σχόλιο σας από κάτω και μέχρι το επόμενο βίντεο, Tech News!